Παιδικές φωνές αντιχούν στο δημοτικό σχολείο της Καμπούλ. Οι μικροί μαθητές προσέρχονται για άλλη μία ημέρα εκπαίδευσης με χαμόγελο και θέληση. Του αρέσει το σχολείο? Ναι. Πόσο πολύ? Πάρα πολύ. Σπουδάζω για να φωτίσω το μέλλον μου. Η κατάσταση στα περισσότερα σχολεία της Αφγανικής πρωτεύουσας αυτή την περίοδο, τις πρώτες εβδομάδες κατάληψης της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, είναι ρευστή. Ιδιαίτερα όσον αφορά στα κορίτσια. Η γενική οδηγία είναι πως η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται επί τη βάση του Ισλαμικού νόμου. Προσπαθούμε να κάνουμε εύκολη τη διδασκαλία στους μαθητές της χώρας. Θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται. Στην είσοδο του Υπουργείου Ανωτάτης Εκπαίδευσης, κάποιες γυναίκες, συνοδεία ανδρών μελών των οικογενειών τους, προσπαθούν να μάθουν τι θα γίνει με τα μαθήματά τους. Αλλά δεν τις αφήνουν να μπουν μέσα. Η Ανελής Μπόρζες, απεσταλμένη του Euronews στο Αφγανιστάν, έθεσε το ερώτημα στον αρμόδιο υφυπουργό, ο οποίος δέχθηκε να απαντήσει. Μοναδική προϋπόθεση, να τον αποκαλεί καθηγητή Καμπράν. Η πολιτική του Ισλαμικού Εμμυράτου στην εκπαίδευση γυναικών και κοριτσιών είναι ξεκάθαρη. Το Ισλαμικό Εμμυράτο πιστεύει ότι κορίτσια και γυναίκες μπορούν να σπουδάζουν και χρειάζεται την εκπαίδευσή τους. Επίσης δίνει κύρος. Η εκπαίδευση δεν αποκλείεται στα κορίτσια και απλά αναμένουμε τις κατάλληλες συνθήκες. Οι πόρτες για τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα είναι ορθάνικτες για όλα τα κορίτσια και τις γυναίκες. Ωστόσο, οι μαχητές Ταλιμπάν μπροστά στην πύλη του Πανεπιστημίου της Καμπούλ δεν συμμερίζονται την ελεύθερη πρόσβαση. Λένε ότι ο διευθυντής εκπαίδευσης τους έδωσε εντολή να μην εισέρχεται κανείς, ειδικά οι δημοσιογράφοι. Ενώ οι Ταλιμπάν λένε ότι στις γυναίκες θα επιτραπεί να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, κάποιοι από τους κανόνες που έχει θέσει η οργάνωση, όπως ο πλήρης διαχωρισμός τμήματων με αποκλειστικά γυναίκες εκπαιδευτικούς να παραδίδουν μαθήματα στις μαθήτριες, είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Οι διοικήσεις πολλών πανεπιστημίων λένε ότι απλά δεν έχουν επαρκές προσωπικό και πως πρέπει να επανέλθουν πολλές καθηγήτριες και δασκάλες όταν και αν ανοίξουν τέτοιες τάξεις. Ανελής Μπόρζες, in Kabul, Afghanistan, for Euronews.